Συμβολική κατάληψη στα γραφεία της διοίκησης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης έκαναν σήμερα γιατροί, οι οποίοι άκουσαν έκπληκτοι ότι το Υπουργείο χρήματα έστειλε για να πληρωθούν εφημερίες τους, αλλά όχι όλα. Πράγμα που σημαίνει ότι οι υπόλοιπες ημέρες εργασίας θα πρέπει να μείνουν απλήρωτες. Η εξέλιξη αυτή εξόργησε τους γιατρούς, οι οποίοι δηλώνουν ότι ούτως ή άλλως πληρώνονται κατά το ίμιση πλέον τις εφημερίες τους και δεν γίνεται να μην πληρωθούν και για τις ημέρες που εργάστηκαν. Στο πλευρό τους και ο διοικητής του νοσοκομείου Νίκος Ραπτόπουλος, ο οποίος δήλωσε ότι είναι έτοιμος ακόμα και να παραιτηθεί για να βοηθήσει τους γιατρούς. Μία πρόταση, η οποία και πυροδότησε την έντονη αντίδραση γιατρών και δείξεις του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, έκανε το Υπουργείο Υγείας, ό,τι έχει να κάνει με την αποπληρωμή των δεδουλευμένων εφημεριών. Εκεί λοιπόν που οι γιατροί είχαν εργαστεί για περισσότερες ημέρες, είδαν στους λογαριασμούς να φτάνει ένα ποσό το οποίο κάλυπτε μόνο μερικές. Με το Υπουργείο μάλιστα να ζητά οι γιατροί να υπογράψουν ότι εξοφλήθηκαν, δορίζοντας ουσιαστικά τα υπόλοιπα δεδουλευμένα, τα οποία ούτως ή άλλως ήταν τσεκουρεμένα κατά 50%. Η πρόταση αυτή εξόργησε τους γιατρούς, οι οποίοι μετά από αρκετές ημέρες και στις εργασίες προχώρησαν σε συμβολική κατάληψη των γραφείων του διοικητή του νοσοκομείου, ο οποίος μάλιστα δήλωσε συμπαραστάτη τους. Ναι, μεν πληρωνόμαστε το μισθό μας, ο οποίος είναι περικουμένος περίπου 48% κατά μέσο όρο, αλλά δεν πληρωνόμαστε το μεγαλύτερο κομμάτι, ένα μεγάλο κομμάτι του εισοδήματός μας, που είναι οι εφημερίες. Και αυτό έχει να κάνει, ένα, με την περικοπή από το Υπουργείο, έτσι αυθαίρετα και με μία απόφαση δαμοκλείου σπάθης που θα έλεγα, να πάει στα 440 από τα 550 που ήταν τα περικομμένα του Υπουργείου, δηλαδή μείον 100.000 ευρώ για την πληρωμή του Ιανουαρίου. Το ίδιο για την πληρωμή του Φεβρουαρίου και πάει λέγοντας. Ταυτόχρονα να ζητάει από τους γιατρούς να υπογράψουν δήλωση ότι οι εφημερίες που κάνανε δεν ήταν αυτές που κάνανε. Δηλαδή 7 μέρες, 5 μέρες που εφημέρευαν. Ναι, μεν, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι εφημερεύατε, αλλά υπογράψτε ότι εφημερεύσατε 3, 4, 5 ανάλογα, ούτως ώστε να μπορέσουν έτσι να πληρώσουν με βάση την περικοπή και να μην διεκδικήσουμε εμείς τα δεδουλευμένα, αυτά που έχουμε δουλέψει. Και έτσι βρισκόμαστε σε ένα γόρδιο δεσμό, όπως το λέμε εμείς, όπως το λέει ο κόσμος. Σε ένα γόρδιο δεσμό να μην μπορεί να βρεθεί λύση. Λοιπόν, οι γόρδιοι δεσμοί, το ξέρουμε από την ιστορία, ότι κόβονται και εμείς είμαστε αποφασισμένοι να το κόψουμε. Για πρώτη φορά μετά από 2 χρόνια αισθάνομαι πάρα πολύ άβολα. Αισθάνομαι πάρα πολύ άβολα να διοικώ ένα νοσοκομείο στο οποίο οι εργαζόμενοι δουλεύουν και δεν πληρώνονται. Το περίεργο τώρα είναι το εξής, ότι ενώ οι γιατροί δέχτηκαν 2 μειώσεις, που οι μειώσεις στις εφημερίες τους έφτασε περίπου το 40%, και κατά κάποιον τρόπο λένε, έστω και περικομμένα, ας πάρουμε αυτά τα χρήματα και βλέπουμε τι θα γίνει μεθαύριο και πώς θα διεκδικήσουμε νομικά αυτά που δουλέψαμε. Παρόλα αυτά, τα εντελώμενα δεν υπογράφουν ούτε αυτά τα μειωμένα χρήματα, και εν ώψη του Πάσχα τουλάχιστον κάποιοι γιατροί που έχουν άμεσες ανάγκες να πάρουν αυτά τα περικομμένα χρήματα, που είναι 2 φορές περικομμένα, στο 40%. Είμαι μαζί τους, λυπάμαι πάρα πολύ αυτή την περίοδο που θα πρέπει οι γιατροί αυτοί να δουλεύουν χωρίς να γνωρίζουν πότε θα πληρωθούν, πόσο θα πληρωθούν. Την ίδια ώρα που οι γιατροί βιώνουν τεράστιες περικοπές στους μισθούς και στα επιδόματα, καλούνται να αποδεχτούν και τον παραλογισμό του να εργάζονται και να μην πληρώνονται για τις ήδη μειωμένες εφημερίες τους. Κάτι για το οποίο, όπως τονίζουν, δεν κάνουν πίσω. Καταλήξαμε ότι δεν υπάρχει κατάληξη. Είναι απλά τα πράγματα. Και πάντα βρίσκεις από την πλευρά των κυβερνητικών, των εκπρόσωπων της κυβέρνησης, της κυβέρνησης, των οποιοδήποτε διοικούντων, το εξής πολύ απλό. Κάντε πρόταση. 440 χιλιάρικα έχουμε, κάντε πρόταση. Τι πρόταση να κάνουμε? Να κάνουν πρόταση εμείς, κόψτε μας αυτά που δουλέψαμε. Δούλεψα για 500 ευρώ για να κάνω πρόταση να πάρω 200. Δεν ξέρω αν αυτή είναι η λύση. Η πρόταση είναι μία και μοναδική. 440 σας στείλαν, στείλτε άλλα 110 που πρέπει να μας πληρώσετε. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Τελεία. Να καθόμαστε και να συζητάμε τι θα περικόψουμε είναι κοροϊδία. Η πολιτική του μαύρου μετόπου, αυτή η οποία έχει επικεφαλής της έναν συνδικαλιστή τραπεζίτη, που είναι το μόνο είδος συνδικαλισμού με το οποίο δεν έχει πρόβλημα, έχει καταστήσει τα τελευταία χρόνια την έντιμη εργασία ως το μόνο φτηνό πράγμα στην Ελλάδα. Αυτή η πολιτική πρέπει να ανατραπεί. Είναι ο μόνος δρόμος για να έχει ο ελληνικός λαός αξιοπρέπεια. Όπως τονίζει πάντως και ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, η κατάσταση την οποία και καλείται να αντιμετωπίσει η διοίκηση είναι εξωφρενική, ενώ αναφέρει ότι αν χρειαστεί, προς όφελος των δικαιωμάτων των γιατρών, δεν διστάζει ακόμα και να παραιτηθεί. Δυστυχώς, λυπάμαι για πρώτη φορά μετά από 2 χρόνια, ειλικρινά, που διοικώ αυτό το νοσοκομείο. Λυπάμαι όχι γιατί διοικώ ένα νοσοκομείο το οποίο δεν αξίζει να διοικήσω, ίσα ίσα, κάθε άλλο.
Έχω πει πολλές φορές ότι είμαι περήφανος. Αλλά λυπάμαι πάρα πολύ με αυτήν τη λειτουργία του κράτους, που δεν μπορούμε να συνοηθούμε και να χωρίσουμε σε δυο, συγγνώμη που λέω στο χωριό μου, σε δυο γαϊδούρια να μοιράσουμε χόρτο. Λυπάμαι πάρα πολύ. Εγώ είπα στους γιατρούς ότι εάν η παραίτησή μου θα προκαλέσει έναν ερεθισμό σε εισαγωγικά για να δοθεί λύση, είμαι έτοιμος να το κάνω.